Θα ξεκινήσω σήμερα την κουβέντα όχι από τους πολιτικούς μας, αλλά από τον κύριο Πατούλη. Γιατί άκουσα τον κύριο Γεωργιάδη να λέει ότι σε 30 μέρες θα ξανανοίξουν τα πολυατρία. Και ο κόσμος ρωτά, κύριε Πατούλη, τι ακριβώς θα γίνει σε ένα μήνα. Ποια είναι η κατάσταση πια που θα βρει ο κάθε ασφαλισμένος από τους ανθρώπους που μας ακούνε αυτή τη στιγμή. Γιατί ακούμε για 8.500 γιατρούς οι οποίοι μπορεί να τεθούν σε διαθεσιμότητα. Ακούμε το τελεσίγραφο που έχει δώσει ο κύριος Γεωργιάδης σε 7 ημέρες. Τι αποφασίζουμε να κάνουμε εμείς τελικά ως γιατροί. Και να δούμε πώς θα λειτουργήσει τελικά αυτό το σύστημα. Καταρχήν να πω ότι όλα αυτά γίνανε μέσα σε μια βίαιη διαδικασία. Εντελώς. Δεν μπορεί να μπουν σε διαθεσιμότητα. Έχουν μπει σε διαθεσιμότητα. Και υπό αυτήν την έννοια το θέμα είναι αφενός μεν με ποιο τρόπο αυτοί οι άνθρωποι που είχαν προσφέρει εδώ και πολλά χρόνια, δεκαετίες θα έλεγε κανείς, έμπειροι γιατροί αλλά και διοικητικοί υπάλληλοι και αλληγειονομικοί στην πρωτοβάθμια περίθαψη μέσα από το ΙΚΑ και προσφάτως μέσα από τα κέντρα του ΕΟΠΗ και βρίσκονται κυριολεκτικά στον αέρα διότι δεν υπάρχουν συγκεκριμένες διευκρινήσεις. Αυτό όμως που ενδιαφέρει είναι τι γίνεται με τον κόσμο. Να. Και θα σας έλεγα ότι αυτή τη στιγμή ο κόσμος βρίσκεται σε μια κατάσταση παραφροσύνης υπό την έννοια ότι εκτός από το κλείσιμο των κέντρων του ΕΟΠΗ, τα οποία μάλιστα τη Δευτέρα Τρίτη παραδόθηκαν στα περισσότερα αυτά κέντρα τα κλειδιά στις ΙΠΕ, δηλαδή στο καινούριο σύστημα του ΕΣΥ που είναι το παιδί όπως λέμε. Να. Και δεν εννοούμε το παιδί του κυρίου Γεωργιάδη. Υπό αυτήν την έννοια βρίσκονται πρώα διεξόδου διότι σημειωτέων ότι σήμερα το σύστημα καλύπτεται από συμβεβλημένους γιατρούς του ΕΟΠΗ στα ιατρία τους που εκεί έχει μπει και το πλαφόν της φαρμακευτικής δαπάνης και πολλά ιατρία σήμερα δεν μπορούν να προσφέρουν τον μεγάλο όγκο προσέλευσης των ασθενών που μέχρι πρότινος εξυπηρετούνταν με διαφορετικό τρόπο και γι' αυτό υπάρχει και μια μεγάλη συσσόρευση στα νοσοκομεία, δηλαδή στα δευτεροβάθμια στο δευτεροβάθμιο σύστημα περίθαλψης που αντί να αντιμετωπίζουν τα έκτακτα ή να αντιμετωπίζουν αν θέλετε προβλήματα δευτεροβαθμίου περιθάλψεως σήμερα αντιμετωπίζουν τη συνταγογράφηση και βεβαίως την πρωτοβάθμια περίθαλψη. Όλα αυτά λοιπόν έχουν δημιουργήσει μια φοβερή αναστάτωση στο υγειονομικό κλάδο και στους γιατρούς που σαφέστατα ανεφέρθη ότι βρίσκονται ουσιαστικά πρώα διεξόδου διότι χωρίς να υπάρχουν συγκεκριμένες διατυπώσεις τους λέει κλείστε τα ιατρία σας, ελάτε σε πλήρη και αποκλειστική απασχόληση αλλά σε 6 μήνες θα σας αξιολογήσουμε οπότε αυτό βάζει κανείς ένα ερωτηματικό. Τι σημαίνει αξιολόγηση, ενδεχομένως και πιθανή έξοδο μετά από 6 μήνες. Και το δεύτερο, σε αυτούς οι οποίοι θα διαλέξουν να βρίσκονται στα ιατρία τους, δεν υπάρχουν ακόμα υπουργικές αποφάσεις που να λέει με ποιο τρόπο θα συμβληθούν, πόσους ασθενείς θα βλέπουν, με ποιο τρόπο εν διάφτη περιπτώσει θα διεκπεραιώνεται αυτό. Λένε για 1 μήνα. Εάν θέλετε, επειδή... Κύριε Γεωργιάδη, τον άκουσα χθες. Εάν θέλετε, επειδή όλα γίναν με βίαιο τρόπο. Γιατί βγαίνει έλεγα τόσο πολύ ο Υπουργός, κύριε Πατούλη. Κοιτάξτε, έχει ο κύριος Γεωργιάδης, το έχω ξαναπεί, ναι. και οι προηγούμενοι, ναι. Επειδή δεν γνωρίζαν από υγεία. Δηλαδή, οι τελευταίοι 4-5 υπουργοί ήταν παντελώς άσχετοι από υγεία. Έπρεπε όμως, καταλαβαίνετε, είναι σαν να σας λέω εσάς να πείτε για νομολογία για τα άστρα. Καλώς. Ό,τι και να κάνετε, δεν θα μπορέσετε. Άρα λοιπόν. Οι διαδικασίες συζήτησης με την Τρόικα ήταν υποδιέστερες του αναμενόμενου. Δηλαδή, ό,τι είπε η Τρόικα, σε ένα χαρτί εφαρμόζουν. Η Τρόικα τι ήθελε, την υγεία όπως να μεταβεί σε έναν εξορθολογισμό που χρήσιμος θα ήταν, αλλά χωρίς να δημιουργούμε παρατράγουαρδα στους Έλληνες πολίτες, όχι. Αυτοί κοιτάνε να δούνε τα νούμερα, δεν ξέρουν και εκείνοι το σύστημα καθ' ολοκληρίαν που υπάρχει στη χώρα μας και από εκεί και πέρα ο κύριος Γεωργιάδης και ο κάθε κύριος Γεωργιάδης εφαρμόζει τα κελεύσματα των τροϊκανών.
Εδώ θα πρέπει να κάνουμε μία παρένθεση. Η Ελλάδα τόσα χρόνια δεν είχε αναπτύξει ένα σύστημα όπως το εγγλέζικο, δηλαδή, ή το γερμανικό, που εκεί δεν πηγαίνουν να σπουδάζουν οι ιατρικοί. Είχαν το σύστημα με τους γενικούς γιατρούς, ο κόσμος είχε μάθει τους γενικούς γιατρούς και απ' την άλλη πλευρά, λοιπόν, χρησιμοποιούσαν άλλους τρόπους στην εξειδικευμένη ιατρική. Εδώ τόσα χρόνια, επειδή υπήρχε η διαδικασία των δεκαετιών και γίναν αρκετοί γιατροί, φτιάξαμε τους εξειδικευμένους γιατρούς. Εσείς, και σας ρωτώ ουσιαστικά, εάν θέλετε να πάτε για ένα πρόβλημα γυναικολογικό, θα πηγαίνετε στο γενικό γιατρό? Όχι. Διότι έχετε μάθει πλέον και έχει εκπαιδευτεί ο κάθε Έλληνας πολίτης, ανάλογα το πρόβλημα, το σύμπτωμα ή την πάθηση που έχει, να πάει στον ειδικό γιατρό. Εδώ λοιπόν κάνουμε ένα πισωγύρισμα ουσιαστικά, οδεύοντας στους ελάχιστους γενικούς γιατρούς οι οποίοι έχουν αναπτυχθεί στη χώρα μας, πηγαίνοντας μέσα από αυτήν την κλεψίδρα τον Έλληνα ασθενή. Ναι. Και μάλιστα ο κύριος Γεωργιάδης είπε ότι πήρε και τα συγχαρητήρια από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Ποια συγχαρητήρια? Ότι βάσει της νομολογίας που πέρασε αυρόχη ποσή, ο ελληνικός λαός θα οδηγείται μέσα από το γενικό γιατρό. Αυτά θα είναι τα κέντρα αστικού τύπου, τα οποία λένε σε ένα μήνα θα αναπτύξουν, θα τα ανοίξει, ναι. Και τα οποία θα προσφέρουν μια στοιχειώδη υγεία, και από εκεί και πέρα, εάν θέλεις κάτι άλλο, θα αναπτυχθούν κατά την προσωπική μας άποψη οι κάρτες υγείας πάσης είδους που θα σου δίνουν τη δυνατότητα να πηγαίνεις στον εξειδικευμένο γιατρό ή αν πηγαίνεις στο ιδιωτικό τομέα να το πληρώνεις. Όλα αυτά λοιπόν είναι πρόχειρα, είναι βίαια χρονικά και δημιουργούν μεγάλα ερωτηματικά. Υπό αυτήν την έννοια, Εγώ είδα πολλές αντιδράσεις και από εσάς, κύριε Πατούλη, και από τον κύριο Βλασταράκο και από την κυρία Νεμοδουρά. Και γιατί αναφέρω εσάς τους τρεις που είστε στην κεφαλή, έτσι, του ιατρικού σώματος. Γιατί εδώ ουσιαστικά έχει ξεσπάσει και ένας πόλεμος μέσα στους γαλάζιους γιατρούς. Δηλαδή, η Συγκρού η ίδια, οι γαλάζιοι γιατροί της Συγκρού, αντιδρούν σε αυτά που θέλει λοιπόν να κάνει ο κύριος Γεωργιάδης και το λένε, μα τι είναι αυτά που προωθείς? Και γιατί πρέπει να τα κάνεις όλα μέσα σε ένα μήνα? Κοιτάξτε, η υγεία δεν έχει χρώματα. Η υγεία αφορά όλους τους Έλληνες. Έχει σημασία αυτό που σας λέω πολιτικά, βέβαια. Αντιλαμβάνομαι τι λέτε. Εγώ θα σας πω ότι σήμερα μιλάμε για αυτούς τους υπουργούς, αύριο θα μιλάμε για κάποιους άλλους υπουργούς. Η υγεία λοιπόν, στην οποία εμείς, εάν θέλετε, σαν πολίτες, είτε σαν πάροχοι υγεία, σαν υγειονομικοί, είτε φύγει ο κύριος Γεωργιάδης, είτε μείνει μερικούς μήνες ακόμα, θα την υποστεί και ο λαός και εμείς. Άρα λοιπόν, αυτά τα οποία εμείς θέτουμε δεν έχουν κριτήρια τα κόμματα ή τις κομματικές απόψεις. Διότι, εάν θέλετε να σας πω και κάτι άλλο, είμαι αντίθετα και στο λαϊκισμό, οι οποίοι λένε ένα πρέπει χωρίς το πώς. Η διαφορετικότητα την οποία εμείς εθέτουμε. Να καλημερίσω είναι... τον Χριστό Γαλαζιά. Χριστό, καλημέρα. Καλημέρα σας. Είναι ότι λέμε και το πώς. Το πώς λοιπόν ήταν μια άλλη μορφή στο επίπεδο της διαπραγμάτευσης, στο επίπεδο της υγείας, να βάλουμε και να εκμεταλλευτούμε το σύστημα το οποίο έχουμε και τους υγειονομικούς που έχουμε σήμερα στη χώρα μας και βάσει αυτού να το χτίζαμε. Εδώ τι κάνανε? Πήραν ένα λανθασμένο μοντέλο εφαρμογής για την Ελλάδα, διότι θα σας πω, δεν έχουμε καμία σχέση ούτε με την Ολλανδία, ούτε με τη Δανία. Μπορούμε να πάρουμε το σύστημά τους, αλλά έχουμε τα νησιά, έχουμε τους ορεινούς όγκους και βάσει του συντάγματος θα πρέπει ο κάθε πολίτης, ανεξάρτητα της οικονομικής του δυνατότητος και της γεωγραφικής του θέσης που κατοικεί, θα έπρεπε να έχει ισότιμη προσβασιμότητα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Αυτό λοιπόν που λέμε, έχουμε ή θα έχουμε ισότιμη προσβασιμότητα σήμερα σε ένα νησί, όπως ας πούμε λέω τη Λέρο ή και μικρότερα, όπως το Αγαθονήσι, όταν αυτή τη στιγμή με αυτόν τον βίαιο τρόπο δεν υπάρχουν ούτε γιατροί του ΕΟΠΗ, ούτε αγροτικοί γιατροί? Άρα, εδώ χρειαζόντουσαν άλλες παρεμβάσεις. Εμείς τις έχουμε διατυπώσει μέσα από τον εξορθολογισμό, διότι κανείς δεν είπε να μην μπει ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Θετικοί ήμασταν και θα σας πω μάλιστα ότι στην Ελλάδα η ηλεκτρονική συνταγογράφηση εφαρμόστηκε σε 1,5 χρόνο, όταν στη Γερμανία έκανε 3 δεκαετίες εφαρμογής. Ναι. Όταν στη Λεξεμβούργο έκανε 17 χρόνια. Άρα λοιπόν,
να μην πυροβολούμε τους γιατρούς. Κακές πολιτικές εφαρμόστηκαν όλα αυτά τα χρόνια για το θέμα, εννοώ, της οικονομικής αιμορραγίας όπου υπήρξε. Και το δεύτερο, και σήμερα ακόμα εφαρμόζονται κακέκτυπα με βίαιο τρόπο, και γι' αυτό δεν έχει καμία σχέση είτε ο γαλάζιος, ούτε ο ροζ, ούτε ο πράσινος. Αυτό που έχει σημασία είναι να βρούμε τον τρόπο εφαρμογής του συστήματος υγείας που ταιριάζει στη χώρα μας για όλους τους Έλληνες. Κύριε αυτή είναι η δική μας άποψη. Είπατε για μια διαπραγμάτευση πριν. Αυτό. Διαπραγμάτευση με ποιον είναι. Ο πρωθυπουργός της χώρας, ότι ο υπουργός του δεν λειτουργεί σε μια τέτοια διαδικασία, έτσι ώστε το σύστημα υγείας να μην έχει κενά μέχρι τη στιγμή που θα εφαρμοστεί ένα πρόγραμμα. Σωστή ερώτηση. Θα σας πω λοιπόν ότι ο πρωθυπουργός βεβαίως ορίζει τον υπουργό. Δεν μπορεί όμως, πιστεύω, σε ένα επίπεδο διαδικασιών να βρει τις λεπτομέρειες. Εμείς όμως πάρα τα αυτά, αυτό το οποίο θέτουμε σήμερα ως άποψη είναι: έχουμε τους γιατρούς. Οι γιατροί αυτή τη στιγμή έχουν πυροβοληθεί ένθε και κήθεν. Αυτοί οι γιατροί οι ίδιοι, όταν πηγαίνουν στο εξωτερικό και έχουν φύγει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια, θριαβεύουν. Παίρνουν διευθυντικές θέσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής μέχρι την Γερμανία, μέχρι παντού. Και εδώ θεωρούνται σημαντικοί. Είναι ίδιοι άνθρωποι. Δεν ενημερώσατε, όμως συναντηθήκατε με τον κύριο Σαμαρά. Γιατί είσαστε και στην ίδια παράταξη. Δεν ενημερώθηκε ο κύριος Σαμαράς το που είναι οι αδυναμίες αυτού του συστήματος που προτείνει ο υπουργός του. Ο κύριος Πρωθυπουργός ενημερώθηκε από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και εμείς βεβαίως ενημερώσαμε μέσα σε ελάχιστες στιγμές, εάν θέλετε ελάχιστη ώρα, και βεβαίως είπε βρέστε να υπάρχει μία ηρεμία. Δηλαδή έκανε μία προτροπή στον κύριο Γεωργιάδη. Όμως αυτό το οποίο μπορώ να πω, αυτή η προτροπή, τουλάχιστον από ό,τι εμείς αντιληφθήκαμε, δεν έπιασε τόπο. Σήμερα βρισκόμαστε. Συγγνώμη, κάνει το κεφαλείο του κύριος Γεωργιάδη. Άλλοι θα το κρίνουν. Εγώ αυτό που μπορώ να πω, κύριε Χαλαζία, είναι αυτό που βλέπω. Αυτό που νομοθετείτε και αυτό που πάει να εφαρμοστεί. Υπό αυτή την έννοια δεν μπορώ να κρίνω τίποτε άλλο. Αυτό όμως που μπορώ να πω είναι την αλήθεια, η οποία αλήθεια σχετίζεται με τον εξορθολογισμό, αλλά δεν σχετίζεται με την ανθρωποκτονία. Δεν πρέπει να σχετίζεται με την ανθρωποκτονία. Και αυτή τη στιγμή δεν θα αναφερθώ μόνο για τους ανασφάλιστους πολίτες που δεν έχουμε δώσει ακόμα απαντήσεις και υπάρχουν μόνο τα κοινωνικά ιατρία, τα οποία χιλιάδες ασθενείς προσέρχονται σε αυτά για να πάρουν το φάρμακό τους και τη διαγνωστική τους εξέταση. Ναι. Όμως θα πω ακόμα και οι ασφαλισμένοι πολίτες, οι οποίοι σήμερα βρίσκονται με το τσαντάκι με τα φάρμακα και οι τρίτη ηλικιακοί άλλοι να γυρνάνε από γειτονιά σε γειτονιά και από ιατρείο σε ιατρείο για να μπορέσουν να βρουν τον γιατρό που δεν έχει συμπληρώσει τον πλαφόν της φαρμακευτικής του δαπάνης για να μπορέσει να συνταγογραφήσει ένα κουτί. Εάν αυτή την υγεία θέλουμε, εμείς δεν το πρεσβεύουμε. Θα μπορούσαμε με σημαντικά ποσά εξορθολογισμού να φτιάξουμε μέσα από μεταβατικές διαδικασίες μια υγεία που έχει πείτε ανάγκη. Πείτε μας εδώ συγκεκριμένα, πριν πάω στον κύριο Πρημικέ, στον κύριο Χειμωνά και στον κύριο Αλαϊάδη. Πείτε μας συγκεκριμένα τι του προτείνετε γι' αυτό. Γιατί λέει ο υπουργός ότι φυσικά εγώ βάζω πλαφόν στη συνταγογράφηση, θα τελειώνει ένας γιατρός, κάπου θα έχει όριο, γιατί θέλω να βάλω τέλος στη μάσα. Ακούστε, το λέω πολύ, αν θέλετε, ακούστε, απλά, αλλά κάτι τέτοιο εννοεί. Λέω λοιπόν και σήμερα μέσα από την εκπομπή σας. Ναι. Μπορούμε να ακούσουμε κανένα όνομα πολιτικού, διότι πολιτικές αποφάσεις και νόμοι βγαίνουν μέσα από τις πολιτικές και από τους πολιτικούς που συμβάλλαν στη μάσα, αν υπήρχε μάσα. Διότι γιατί η ηλεκτρονική συνταγογράφηση πήγε από πριν 1,5 χρόνο και δεν μπήκε πριν 10 χρόνια, όπως έγινε σε όλη την Ευρώπη? Γιατί δεν έχουν βάλει τα πρωτόκολλα θεραπείας και ασθένειας, όπως έχει γίνει δεκαετίες τώρα στην Ευρώπη, και μιλάμε, δεν προλαβαίνουμε να βάλουμε τα πρωτόκολλα θεραπείας και ασθένειας και βάζουμε το οριζόντιο τρόπο πλαφών? Αυτά τα πράγματα είναι μοναδικά που συμβαίνουν στη χώρα μας. Δεν ισχύει πουθενά το πλαφόν, διότι είναι απάνθρωπο, και θα σας το αποδείξω με την εξής έννοια. Βάζουν λοιπόν ένα οριζόντιο πλαφόν και μετά ανά 10 μέρες με συγκεκριμένες εγκυκλίους λένε δεν αφορά τον νεφροπαθή, δεν αφορά τη συνταγογράφηση τώρα στα νοσοκομεία, δεν αφορά τα κέντρα υγείας. Αυτό τι σημαίνει? Προχειρότητα.
Και αυτή η προχειρότητα δεν αξίζει σε αυτή την οικονομική κρίση της χώρας που περνάει για τους ανθρώπους που χρειάζονται τουλάχιστον να έχουν την υγεία τους όταν τη χάνουν και πολύ περισσότερο. Αυτό που θα έπρεπε να ξεκινά η υγεία της χώρας μας θα ήταν και είναι και πρέπει να είναι η διατήρηση της υγείας του πολίτη και όχι η θεραπεία της ασθένειας. Αυτό θα ήταν πιο φτηνό, πιο ουσιαστικό, πιο αν θέλετε ανθρώπινο. Και εάν θέλετε, επειδή η χώρα δεν είναι μόνο η Αθήνα, βέβαια, θα σας έλεγα, υπάρχει μέσα από το νομοθέτημα το οποίο περάσανε απάντηση με ποιο τρόπο θα πάει ο εξειδικευμένος γιατρός σε οποιαδήποτε νησιά ή ορεινούς όγκους της Ελλάδος. Δεν θα έπρεπε γενικοί γιατροί. Του έδωσε κίνητρο. Αυτό ακριβώς λέω. Τι? Αυτό λέω. Εδώ βγαίνουν οι δήμαρχοι στα νησιά και λέει, ελάτε σας δίνουμε δωρεάν σπίτι. Γιατί το λένε? Για διότι ακούστε, για να ζήσει κανείς ή να μετακινηθεί σε ένα νησί χρειάζεται πάνω από 1000 ευρώ και ο μισθός του είναι 850 ευρώ. Ποιος θα πάει λοιπόν να κάνει τη θητεία του ή αν θέλετε την ιατρική του διαδικασία? Τι λέμε λοιπόν εμείς? Όταν αυτή τη στιγμή για ψιλοπίδημα γίνεται η αεροκομιδή, ακόμα και για γρήπη που φτάνει 38 ή 39 βαθμούς, πηγαίνει το ελικόπτερο και σημαίνει 10 και 15.000 ευρώ, μόνο και μόνο αυτόν τον εξορθολογισμό αυτό, ξέρετε τι θα σήμαινε? Μισθή για εξειδικευμένους γιατρούς στην περιοχή της ευρύτερης παρεμεθόρια περιοχής της χώρας μας. Και η πρότασή μας ήταν πόσο καθηγητής πηγαίνει και κάνει την ύπαιθρο υποχρεωτικά 2 και 3 χρόνια μέσα από μια εξειδίκευση που έχει. Μπορεί αυτή τη στιγμή να μιλάμε ακόμα για ακροτικούς γιατρούς οι οποίοι μόλις τελειώνουν το πανεπιστήμιο να πηγαίνουν να κάνουν τη θητεία που στου κασί το κεφάλι, και δεν αναφέρομαι στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν γνώση, δεν έχουν εμπειρία. Ναι. Εδώ λοιπόν θα έπρεπε, έχουμε γενικούς γιατρούς, έχουμε ανθρώπους οι οποίοι θα μπορούσαν να πάνε μέσα από τις πρώτες βοήθειες και την τηλιατρική, θα μπορούσε να γίνει ένα σύστημα θωράκισης υγειονομικής για όλη τη χώρα. Υπάρχουν λύσεις. Ευήκω, ο κ. Γεωργιάδης, σε όλα αυτά που του είπατε, γιατί τα έχω συζητήσει με όλους τους συναδέλφους σας, έρχομαι αμέσως στον κύριο Πρημικύρη. Το γιατί δεν είναι θέμα κ. Γεωργιάδη τώρα, γιατί εδώ πέρα γίνεται... Θα έρθω, κύριε Πρημικύρη, αμέσως. Εγώ θα σε αυτό να μου απαντήσει Γεωργιάδη, και ξεκινήσουμε. Μου φαίνεται ανώμαλο αυτό που λέω. Όχι. Αν θα εξηγήσω γιατί αν το είπα. Αλλά άκουγα από την συνάδελφό σας, κύριε Πρημικύρη. Βεβαίως. Εφόσον φυσικά κολλήσει 10 χρόνια αφήσεις του ΣΥΡΙΖΑ για το θέμα τα υγείας. Αυτό πρέπει είναι τιμωρία. Να κάνει, πρέπει να κάνει δηλαδή ένσημα αφισοκόλληση. Βέβαια, το αστευόμαστε, αλλά να μου επιτρέψει να αυτό, να απαντήσει και ερχόμαστε σε εσάς και ο κύριος Χειμωνάς. Δεν κατάλαβα τι. Άκουγα την κυρία Νεμοδουρά να πει ότι κάθε φορά που συναντιόσασταν εσείς, ο κύριος Μπλασταράκος, η κυρία Νεμοδουρά, του έλεγε ο κύριος Γιάννης, φέρτε τα χαρτιά από την εφορία. Το θυμάσαι? Λοιπόν, κάθε φορά λέει πηγαίνουμε εκεί, είτε είναι ο κύριος Μπέζας, είτε είναι ο κύριος Γεωργιάδης, φέρτε τα χαρτιά από την εφορία. Τι ακριβώς λοιπόν απαντώ σε αυτές τις πολύ συγκεκριμένες προτάσεις που κάνετε, οι οποίες είναι ρεαλιστικές, δεν είναι εκτός τόπου και χρόνου. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι είναι ένας προσχηματικός διάλογος. Και ήταν ένας προσχηματικός διάλογος. Και ξέρετε γιατί? Διότι οτιδήποτε συζητήσαμε δεν κατεγράφει σε κανένα χαρτί. Δεν υπήρχε σε κανένα σχέδιο νόμου. Και θα σας πω επίσης ότι πλέον έχω την εξής άποψη. Το ακροατήριο των υπουργών που παρέλασαν το τελευταίο διάστημα από το Υπουργείο Υγείας δεν ήταν ο ελληνικός λαός ούτε η υγειονομική. Ήταν η Τρόικα. Αυτό το οποίο τους ενδιέφερε ήταν το χαρτί που τους είχε δώσει η Τρόικα εφαρμογής, εάν στα χρονοδιαγράμματά τους και στις σειρές εφαρμογής τους ήταν στο πλαίσιο που τους είχαν πει. Άρα δεν φταίει ο Γεωργιάδης. Σε αυτή την κατάληξη παραμένω. Και σε αυτό λέω, ακούστε κάτι κύριε Πρημικίδη, εσείς αντιλαμβάνομαι, βλέπετε την υγεία μέσα από το πρίσμα του κόμματος το οποίο υπηρετείτε. Εμείς, δεν σας προσβάλλω, αλλά αντιλαμβάνομαι ότι θέλετε να πείτε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ όταν θα έρθει θα τα φτιάξει όλα. Εμείς έχουμε μια διαφορετική άποψη, ότι θα πρέπει να βρούμε τη συνένεση των κομμάτων μεταξύ τους, πάνω απ' όλα, πάνω από τα κόμματα είναι η υγεία, πάνω από οτιδήποτε πρέπει χωρίς το πώς είναι η υγεία, θα πρέπει να βρουν τα κόμματα στις οικονομικές τους διαφορές, ας τις κρατήσουν και να μας πούν με ποιους τρόπους θα φέρουν την εξυγεία στη χώρα, αλλά στα συστήματα της υγείας θα πρέπει να βρούμε τον τρόπο εκείνο, σε πλειοψηφικό τουλάχιστον επίπεδο, στον μέγιστο πλειοψηφικό επίπεδο, με ποιο τρόπο η χώρα θα βρει την υγειά της
και ο ασθενής όπου και αν βρίσκεται επίσης την υγειά του όταν τη χάνει. Μέσα από αυτή την περιγραφή που έκανε ο συνάδελφος είναι το εξής και προκύπτει. Ότι για να μπορέσει κανείς να αντιμετωπίσει το γκρίζο, το μαύρο, οτιδήποτε, ένα πράγμα μπορεί να το κάνει. Να υπάρχει μία ουσιαστική, πραγματική συνένεση στα ζητήματα της υγείας με τη μεγαλύτερη πλειοψηφία των πραγμάτων. Κύριε Πατρούλη, απάντησε μου. Γιατί στην τοποθέτησή σου δεν άκουσα, με συγχωρείς που σε διακόπτω. Γιατί δεν, τρίτη φορά με διακόπτω. Γιατί δεν άκουσα τη λέξη ιδιωτικοποίηση της υγείας. Ακούστε, καταρχήν εγώ δεν φοβάμαι τις λέξεις. Εσείς φοβόσαστε τις λέξεις. Ναι, εγώ τη φοβάμαι την ιδιωτικοποίηση. Γιατί εσείς πιστεύετε ότι όλα πρέπει να είναι κρατικά, οι πάντες να πληρώνονται από το κράτος και από εκεί και πέρα δεν μας έχετε πει πως το κράτος θα έχει τόσα χρήματα για να τα πληρώσει. Εμείς ξέρουμε τι λέμε. Όχι, ακούστε με λιγάκι. Ακούστε λιγάκι. Διότι εγώ θα σας κάνω την εξής ερώτηση, εφόσον με προκαλείτε. Κάνω την εξής. Η υγεία δεν είναι προσφορά. Τώρα μπαίνετε, κύριε Καλασία. Πρέπει να απαντήσει. Είναι η καταστροφή για τον πολίτη. Γιατί αν δεν έχει χρήματα να πάει να κάνει τις εξετάσεις, θα πεθάνει και το βλέπουμε τώρα τι γίνεται με τις καρκινοπαθείς. Ελπίζω να μην έχω άλλα ερωτήματα να απαντήσω. Λοιπόν, ακούστε. Καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε. Και θα ήθελα να το ξεκαθαρίσει εφόσον σαν εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, έρχεστε εδώ και όχι ως γιατρός περισσότερο. Εγώ είμαι ως γιατρός. Εγώ δεν δήλωσα από κάτω κανένα κόμμα. Γιατρός. Εκπρόσωπος των γιατρών, πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Δηλώνεται το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Είσαστε όμως. Επ' ευκαιρίας λοιπόν. Ναι, όχι, εγώ δεν κατέβασα ούτε στη Βουλή ούτε στα κόμματα. Λέω λοιπόν. Και, αυτό έχει δίκιο. Και αν θέλετε τα ποσοστά που παίρνουμε όπου κατεβαίνουμε δεν έχει κανένα κόμμα. Λέω λοιπόν. Αυτή τη στιγμή, εσείς ως ΣΥΡΙΖΑ, ποιο μοντέλο υγείας έχετε, σε ποια χώρα του κόσμου εφαρμόζετε το μοντέλο το οποίο έχετε εσείς στο μυαλό σας. Πρώτον. Δεύτερον, επειδή μιλήσατε για πλήρη και αποκλειστική απασχόληση και έχουμε αυτούς τους γιατρούς, θα τους απορροφήσετε όλους τους γιατρούς, δηλαδή στο σύστημα το οποίο εννοείτε εσείς, εθνικό σύστημα υγείας, δεν πιστεύετε ότι αυτοί οι γιατροί μέσα από τη δυνατότητα της σύμβασης με τον ασφαλιστικό φορέα μπορούν να προσφέρουν πρωτοβάθμια περίθαψη. Και τρίτον, μα αυτή τη στιγμή. Κάθεσε ρητά. Νομίζω ότι αυτό. Μια απάντηση σου έδωσα. Μια μεταβατική περίοδο 5 ετών, 6 ετών για αυτόν τον κόσμο που έχει και μια ορισμένη ηλικία. Ναι. Και ξεπερνείται το θέμα. Αλλά δεν μπορεί να έχει όμως και το ιατρείο του. Και το ιατρείο του και την αυτή δεν κάθεσε. Σύμφωνα, δεν μιλάω για αυτούς. Μιλάω γενικότερα ως σύστημα υγείας. Διότι ξέρετε κάτι τι έχουμε πάθει εδώ στην Ελλάδα. Όχι, ένα σχεδιασμό θα τον έχεις. Δεν μπορεί να έχεις 50.000 γιατρούς για 1.000 άτομα. Εννοείται. Ξέρετε, έχω μεγάλη φωνή και μπορώ να κάνω αντιπαράθεση και κάνω και καλή. Αλλά προτιμώ να κάνουμε μια ισορροπημένο διάλογο. Λέω λοιπόν, αυτή τη στιγμή φιλοδοξεί το ΣΥΡΙΖΑ να κυβερνήσει. Μπορεί να μου πει κανείς ποιο είναι το σύστημα το οποίο θέλει να εφαρμόσει στη χώρα εφόσον δεν θέλει να κάνει συζήτηση με τα άλλα κόμματα. Εμείς τι προτείνουμε. Καθίστε τα κόμματα στη Βουλή, τα περισσότερα της αστικής δημοκρατίας, γιατί πιστεύω να είστε της αστικής δημοκρατίας, και πέστε. Όχι, μην βγάζει συμπεράσματα εύκολα. Α, δεν είστε της αστικής δημοκρατίας. Κατάλαβα, τι σημαίνει αστική δημοκρατία. Αστική δημοκρατία σημαίνει. Αστική δημοκρατία νόμι, έχουμε και με το σάπιο δικοματικό σύστημα. Που νόμι, κυβέρνησε Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ. Άλλο να αλλάξετε, ακούστε. Άλλο να αλλάξει κανείς τους κανόνες και τους νόμους και να βάλει ηλεκτρικούς μηχανισμούς, και άλλο σημαίνει ζούγκλα και δεν πιστεύω στους νόμους. Όχι, υπάρχει λέω, και κάτι λοιπόν, άλλο. Εάν δεν θέλω τώρα ιδεολογικά έρθω κανένα λεπτό. Για να ολοκληρώσω. Εάν πιστεύετε λοιπόν στην αστική δημοκρατία. Αστική δημοκρατία, η ζούγκλα. Δεν μιλάμε για τη σημερινή απόλυτα. Μιλάμε γενικότερα ως πολιτική άποψη. Εκτός αν είστε εξοκοινοβουλευτικοί. Είστε κοινοβουλευτικοί. Εφόσον λοιπόν είστε κοινοβουλευτικοί. Κάνε το γιατρό, γιατί μου φαίνεται εδώ πέρα στα ιδεολογικά θέματα τα μπέρδευα. Ωραία. Αφήστε με λίγο να με κρίνει ο κόσμος. Όχι, γιατί πιάνει το στόμα στο ΣΥΡΙΖΑ. Λέω λοιπόν, καθίστε κάτω τα κόμματα της Βουλής, βάλτε τους εγκεφάλους να δουλέψουν και κάντε τον μέγιστη συνένεση με ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα για την υγεία. Μα μπορεί να γίνει, κύριε Πατρούλη. Με συγχωρείτε, ποιο κοροϊδεύετε. Συγγνώμη τώρα. Δεν λέω ότι το κάνει συνειδητά. Συγγνώμη, με συγχωρείτε. Δεν λέω ότι το κάνει συνειδητά. Αλλά σε ρωτάω, είναι δυνατόν. Ο κύριος Μπασκόσος μιλούσε για πλήρη και αποκλειστική απασχόληση
για οτιδήποτε αφορά και το ΙΚΑ και οτιδήποτε αφορά τον τομέα. Μπράβο. Εδώ λοιπόν, μπορείτε να μου πείτε τα ιατρία τα οποία είναι στις γειτονιές, με ποιον τρόπο εσείς... Τα ιδιωτικά ιατρία λέτε. Και ιδιωτικά. Ποια? Το γιατρό της γειτονιάς. Δεν μιλάμε τα διαγνωστικά κέντρα. Εσύ. Το γιατρό της γειτονιάς. Που είναι συμβεβλημένος με τον ασφαλιστικό φορέα. Ποια είναι η πρότασή σας, θα τους κάνετε, θα τα κλείσετε. Θα τα κλειδώσετε. Δεν είπαμε εμείς να κλειδώσουμε κανέναν. Αλλά μέσα στην αγορά που λέτε εσείς της αστικής δημοκρατίας θα υπάρχουν όροι. Εσείς δεν λέτε για αστική δημοκρατία, πιστεύετε κάτι άλλο δηλαδή. Θα σου απαντήσω. Ναι, το σοσιαλισμό. Γιατί απαγορεύεται. Δεν είναι αστική δημοκρατία ο σοσιαλισμός. Ωραία, ρωτήσατε ποιος είναι το γιατρό της γειτονιάς. Μην μπερδεύεσαι σε πράγματα τα οποία δεν τα γνωρίζει. Σας παρακαλώ, γιατί δεν έχει μιλήσει καθόλου ο κύριος Χειμωνάς και ο κύριος Αλαϊάδης. Και είναι 11:25. Εμείς δεν είπαμε ότι θα κλείσουμε τα ιατρία. Όποιος θέλει το ιατρείο, το ιδιωτικό μπορεί να το κρατήσει. Αλλά ξέρετε τι θα κάνουμε. Για να το κλείσουμε. Ξέρετε τι θα κάνουμε για να το κλείσουμε. Διότι ο κάθε ασφαλισμένος ή ανασφάλιτος, ο κάθε πολίτης έχει να διαλέξει. Τον ιδιώτη με θα τα σκάει. Με σύμβαση, διότι και ο ιδιώτης κάνει σύμβαση, κύριε συνάδελφε. Αν κάνει σύμβαση, είναι υποχρεωμένος. Πού στηρίζεται σήμερα το σύστημα? Τι μου προτείνεις δηλαδή, το ίδιο. Να είναι και στο δημόσιο και στο ιδιωτικό. Ίδιες ευκαιρίες, ελεκτικούς μηχανισμούς. Δεν μου απαντάς. Ομογενοποίηση του συστήματος. Ο γιατρός αυτός. Τα έχετε μπερδεμένα εσείς. Όχι, εσύ τα έχεις μπερδεμένα. Τώρα αυτά που λέτε, τα καταλαβαίνει κάποιος πολίτης? Βεβαίως τα καταλαβαίνει. Αυτή τη στιγμή εδώ πέρα λοιπόν, λέτε το πρόβλημα. Για να μην σας... εγώ να κάνω ένα τελευταίο κλείσιμο. Ξέρω ότι πρέπει να αποχωρήσετε. Ακριβώς. Και θέλω να πάω στον κρίσιμο. Λοιπόν... Έχω ερωτήματα τηλεθεατών. Απευθύνονται σε όλους σας. Ο άντρας μου είναι καρκινοπαθής. Πληρώσαμε 65 ευρώ συμμετοχή για να αγοράσουμε τα φάρμακα για τον καρκινοπαθή σύζυγό μου και 15 ευρώ αμοιβή στο γιατρό για να μας τα γράψει. Ακριβώς. Αυτό ήταν συμβεβλημένος. 100 ευρώ. Αυτό ήταν συμβεβλημένος. Ναι, πρέπει να είναι. Σας διευκρίνησε αν είναι ανασφάλιστη. Εγώ λέω λοιπόν μέσα από την εκπομπή σας. Ότι όσοι γιατροί είναι συμβεβλημένοι. Με καρκίνο στο κεφάλι. Όσοι γιατροί είναι συμβεβλημένοι και κάνουν παγαποντιές, δηλαδή δεν βλέπουν βάση των δυνατοτήτων που έχουν των 400 επισκέψεων και κάνουν τεπτύπια, αυτό το οποίο εμείς τουλάχιστον σαν ιατρικό σύλλογο. Μα όσο αδεινό, υπάρχει το κίνητο των 400, κύριε. Μην με διακόπτετε επιτέλους. Μην μας διακόπτετε. Με 10 ευρώ. 400. Έλειξε το θέμα. Να σας πω κάτι. Πρέπει να πάω. Δεν ξέρω, έτσι μιλάτε στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ένας διακόπτει τον άλλο. Έχει τώρα ωραία διάλογο. Μα σας παρακαλώ. Μην διακόπτετε. Την ώρα που πάω να πω τη σκέψη, μην διακόπτετε. Ωραίο διάλογο κάνετε. Άρα ο κύριος εδώ πέρα παραβιάζει. Ότι όποιος παραβιάζει τους κανόνες, ο Πέλεκης πρέπει να είναι βαρύς. Διότι πάνω απ' όλα θα σας πω ότι οι εθελοντές γιατροί βλέπουν χιλιάδες ανασφάλιστους πολίτες, όπως γίνεται στο Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και της Αποστολής, και δεν μπορεί αυτοί με 0 ευρώ, χωρίς να βάζουν τα ονόματά τους πουθενά, να βάζουν πλάτη σε ένα σύστημα που το κράτος δεν παρέχει, και κάποιοι να έχουν τη δυνατότητά τους μέσα από το ιατρείο να παίρνουν και να κοροϊδεύουν τον κόσμο, εάν υπάρχουν αυτοί οι γιατροί, και να νομίζουν ότι θα μείνουν έτσι. Λέμε λοιπόν στους πολίτες, εάν δείτε γιατρούς, όσοι είναι, μικροί ως ο αριθμός, μεγάλος ο αριθμός, οι οποίοι παραβιάζουν τη δυνατότητα της εξάντλησης των 400 επισκέψεων και παίρνουν χρήματα, να το δηλώσετε στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, εάν είναι Αθηναίοι. Πάει ο κόσμος. Από εκεί και πέρα. Θα έπρεπε όμως. Ναι, εσείς ο 11ος πληρώνεις τόσο. Για να απαντήσω. Θα έπρεπε. Βεβαίως, το σύστημα υγείας που λέγεται ΕΟΠΗ πλέον, να είχε κάνει τον ηλεκτρονικό τρόπο με τον οποίο να ξέρει ο κάθε γιατρός σε ποιο επίπεδο επίσκεψης βρίσκεται. Κύριε Πατουλή, συγγνώμη. Αντιλαμβάνεστε τι λέω. Ναι. Αυτό είσαι λοιπόν θεσμικό πρόσωπο. Δεν το έχει κάνει. Δεν εδώ το έχει κάνει. Και το αποτέλεσμα είναι σήμερα να έχουν αφήσει έρμεους. Αυτούς τους ασθενείς. Λέτε πράγματα που δεν καταλαβαίνει κανένας πολίτης τίποτα. Ακούστε. Έπρεπε να σας πω κάτι, κάνετε ένα καλό έργο. Βλέπω ότι αντιδράτε, αλλά έπρεπε να είσαστε κάθε μέρα έξω από το Υπουργείο
με τις προτάσεις σας αυτές που έχετε. Γιατί εδώ πέρα δεν κάνετε λύσεις. Μας παρακολουθείτε. Ήταν, κύριε Λαϊάδη, μας παρακολουθείτε. Σας παρακολουθώ και βλέπω αν μας παρακολουθείτε λοιπόν, θα βλέπατε ότι υπήρχε η αντίδραση και των πολυατρίων. Θα ξέρατε ότι προχθές ήμασταν έξω από το ΕΟΠΗ. Τι άλλο να χαρακωθούμε στο Σύνταγμα. Χτυπηθείτε. Θα σας παρακαλώ. Να σας πω κάτι. Πρακτικό πράγμα. Εγώ πώς θα μπορέσω να ξέρω δύο πράγματα. Ότι ο γιατρός δεν έχει κλείσει τον αριθμό που μου λέει ότι έχει κλείσει και τι κάνω. Επαναλαμβάνω. Αυτό είναι ένα μεγάλο έλλειμμα του ΕΟΠΗ που θα έπρεπε να το είχε λύσει. Ναι, αυτό λέω. Είναι ένα, και το έχουμε καταγγείλει εμείς όσο μας αφορά. Και από εκεί και πέρα θεωρώ ότι θα πρέπει όταν ο γιατρός δηλώσει ότι δεν έχω άλλο ραντεβού να του το αποδείξει μέσα, να ζητήσει να του το αποδείξει μέσα από τις διαδικασίες ή μέσα από το τηλέφωνο του ΕΟΠΗ. Δεν υπάρχει δυστυχώς άλλος τρόπος. Άρα είναι η μη μέτρα. Εμείς λέμε λοιπόν, βεβαίως είναι η μη μέτρα. Συμφωνώ. Γι' αυτό ακριβώς. Υπάρχει άλλη λύση. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να εκφραστώ, αγαπητέ συνάδελφε. Ξέρει, υπάρχει ένα απλό. Θα ψάχνω στη γειτονιά να βρω άλλο γιατρό ή μπορώ να πάω σε ένα νοσοκομείο. Κοιτάξτε, τα νοσοκομεία, κύριε Χαλαζία, είναι για την δευτεροβάθμια περίθαλψη. Και αν θέλετε, η κάθε επίσκεψη είναι κοστοβόρα για το κράτος. Όταν πηγαίνει κάποιος για πρωτοβάθμια περίθαλψη, ξέρετε ότι σήμερα τα νοσοκομεία έχουν κλείσει τα τακτικά τους ιατρία, τα ραντεβού για τους επόμενους μήνες και αυτή τη στιγμή πηγαίνουν στα έκτακτα περιστατικά και εάν βάλουμε και την ήττα ένα, νι ένα, την γρήπη και όλα αυτά, αντιλαμβάνεστε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια παραφροσύνη να πηγαίνει στην ίδια πόρτα αυτός που έχει να γράψει ένα χρόνιο φάρμακο με τη σακούλα και ένας άνθρωπος ο οποίος έχει το έκτακτο και θέλει τη βοήθεια. Αυτή η παραφροσύνη είναι που καταγγέλουμε εμείς σήμερα. Και αν θέλετε την ονομάζουμε και ανθρωποκτονική. Έχοντας το μήνυμα λογικής. Ανθρωποκτονική. Δεν μπορεί η δευτεροβάθμια, η δευτεροβάθμια υγεία να καλύψει τις ανάγκες της πρωτοβάθμιας. Και εδώ είναι η εγκληματική ακούνε, πολιτική. Ακούνε λοιπόν από το Υπουργείο Υγείας. Είπε, μίλησε για ανθρωποκτονία. Να πάρω το σχόλιο του κυρίου Χειμωνά. Χαρά μου. Πρόεδρε, ένα λεπτό. Λοιπόν, εγώ θέλω δημόσια. Να το ακούσει ο κόσμος. Παρασκευή, 29 Φεβρουαρίου. Ακούστε, εγώ χαίρομαι για το εξής. Διότι τελικά τον κύριο Πρημικίδη, όταν το θυμώνει, βγάζει την αλήθεια του που κρύβει το σύνορα. Γιατί εγώ βγάζει ποτέ. Είτε είμαι θυμωμένο ή χωρί μη. Σα άκουσα με μεγάλη προσοχή. Έχουμε παραθέσει κομματικέ. Εδώ λοιπόν. Προτάσεις, αυτό το οποίο. Εγώ καταρχήν δεν ήρθα ω κόμμα, ήρθα ω φορέα εδώ του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Δεν ξέρω, κύριο Πρημικίδη. Ναι, αλλά με συγχωρεί, έκρινε. Ήρθε μάλλον ο ΣΥΡΙΖΑ. Κρίνει κόμμα. Λέω λοιπόν πάρα τα αυτά. Καλά κάνετε. Αν είναι θέματα συντεχνιακά, θα μιλήσει με τον Γιάννη. Λέω λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή βγάλατε μια μεγάλη αλήθεια από μέσα σας που την κρύβατε. Ποια? Τα μικρά ιατρία της γειτονιάς τα θέλετε να κλείσουν. Και το δεύτερο, σας είπα ποιο μοντέλο έχετε στο μυαλό σας να εφαρμόσετε, μπορεί να το στήριξουμε κι εμείς. Και δεν μας απαντήσατε σε ποια χώρα εφαρμόζεται. Σε ένα μοντέλο το οποίο θα έχει ισχυροποιήσει. Σε ποια χώρα εφαρμόζεται. Γιατί στην Ελλάδα θα εφαρμοστεί. Θα είναι μόνο στην Ελλάδα. Τι θέλετε να σας πω, δηλαδή. Άρα σε αυτό θα κοινοποιήσουμε. Στις χώρες του υπαρκτού σοσιαλισμού, στο θέμα της υγείας, δηλαδή. Εγώ προσωπικά πιστεύω σε ότι κάνει ποια χώρα εφαρμόζεται. Σε ποια χώρα εφαρμόζεται. Στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα λέει θα εφαρμοστεί. Λοιπόν, πρέπει να σας ευχαριστήσω γιατί ξέρω ότι πρέπει να αποχωρήσετε. Εγώ ευχαριστώ. Πάω στον κύριο Λαϊάδη. Να πω όμως κάτι, αν μου επιτρέπετε. Πείτε μας για τον ιώτη του χείρου, αν θέλετε. Ακούστε, και ως γιατρός θα ρώταγα για τον κύριο Πρημικίδη, γιατί λέει ο κόσμος. Στο κομμάτι της δημόσιας υγείας υπήρξε μια ολιγορία αυτή τη χρονιά, ιδιαίτερα μεγάλη. Δεν έγιναν οι εμβολιασμοί που έπρεπε στον ελληνικό χώρο. Το αποτέλεσμα ήδη το βλέπουμε με γεμάτες εντατικές σε όλη τη χώρα και πολλούς νεκρούς. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών είχε προειδοποιήσει πριν 2 μήνες ότι οι εμβολιασμοί και η πρόληψη στη δημόσια υγεία θα έπρεπε να εφαρμοστεί. Επαφορμής εκείνης της δήλωσης του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών έγινε μια μεγάλη σύσκεψη με το Υπουργείο και με το ΚΕΛΠΝΟ. Τα αποτελέσματα όμως δεν είδαμε να πιάνουν τόπο και σήμερα ο κόσμος είναι ανεμβολίαστος στη χώρα μας. Σας έχει ευθύνη γι' αυτό. Συγκεκριμένα, ονοματίστε. Νομίζω ότι όποιος με άκουσε κατάλαβε. Ο υπουργός. Δηλαδή, ο υπουργός είναι υπεύθυνος για τους 51 νεκρούς. Νομίζω ότι κατάλαβε. Βλέπεις, εγώ δεν. Δημοσίως. Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών κατονομάζει δολοφόνο 51 ατόμων τον Υπουργό Υγείας. Δεν είπα αυτό.
Τι είπατε. Εντάξει, να σα πω κάτι. Αυτό είπατε. Έχετε ένα εισαγγελικό. Θεσμικά, θεσμικά, προσέξτε. Θεσμικά το καταγγείλατε. Μπράβο σα. Πριν δύο μήνε. Εσεί κάνετε και μεταφράσει τώρα. Θέλετε να μεταφράσετε το πιλότο Πασόκ. Τι μεταφράζει το Μαρούσι, τι λέει ο κύριος Μιλή. Συγγνώμη, κρατήστε την άποψή σας. Σε ποιο το θέσατε αυτό το πράγμα? Στο Υπουργείο δεν το θέσατε? Να το ξαναπώ. Στον Υπουργό, στο ΣΥΡΙΖΑ, στο Τζίπρα. Πάτε μια τελεία. Όχι. Μιλάμε για 51 νεκρούς. Μιλάμε για 51 νεκρούς. Ωραία. Έχετε ευθύνη αυτή τη στιγμή. Είπατε το κατήγγυλα. Το κατήγγυλα σε ποιο το καταγγείλατε? Είναι να μιλήσω εγώ τώρα, λοιπόν. Εδώ, να θέσουμε δύο θέματα. Επειδή μιλάμε τόση ώρα, υπάρχει μια αντιπαράθεση των δύο κυρίων. Πρέπει να αποχωρήσει. Θέμα... Πρέπει να αποχωρήσει. Ένα λεπτό, ιατρικά. Ρωτάω ο κόσμος. Τι κάνουμε την βοήθειά σας στην ιατρική, ρωτά. Αν αυτή τη στιγμή... με ποια συμπτώματα πρέπει να πάω, γιατί ο κόσμος πια λίγο έχει παρακολουθεί και από αυτά που πει. Καταρχήν, όταν βλέπει κανείς ότι υπάρχει πυρετός πάνω από 38,5 και επιμένει και αρχίζει και μια δύσπνοια, ναι, και οπωσδήποτε τον έχει δει γιατρός φυσικά πάντα, ναι. Ναι. Και αυτή η δύσπνοια, αυτές οι οδηγίες που δίνουν οι γιατροί, θα πρέπει να πάει στο νοσοκομείο να κάνει περαιτέρω έλεγχο. Ωραία. Είναι σίγουρο ότι αυτή τη στιγμή δεν πρέπει από τη μία πλευρά να κάνουμε τον κόσμο να τρέχει. Όχι, γι' αυτό απ' την σας άλλη όμως, ιδιαίτερα οι ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, οι οποίοι έχουν καρδιοπάθεια, αναπνευστικά προβλήματα, θα πρέπει να έχουν μια συνεχή επαφή με τους γιατρούς και με τον γιατρό τους στο θεράποντα, όταν βλέπει ότι υπάρχει ένα εμπύρετο το οποίο αρχίσει να αναπτύσσεται και να εξελίσσεται. Και να εμβολιαστεί. Εμείς αυτή τη στιγμή. Γιατί βλέπω οι περισσότεροι δεν έχουν εμβολιαστεί. Δυστυχώς δεν έχουν, δεν υπάρχουν εμβόλια. Θα σας έλεγα ότι αυτή τη στιγμή. Αυτά τι γίνανε. Αυτά το Βραμόπουλο, αυτά που πάρει, χαλάσανε. Αυτά έχουν πριν τρία χρόνια, λέτε. Θα έλεγα λοιπόν ότι εμείς, ακόμα και σαν ιατρείο κοινωνικής αποστολής, έχουμε ζητήσει και από το ΚΕΠΝΟ για να κάνουμε σε ανασφάλιση τους συμπολίτες μας. Βέβαια, θα έπρεπε ο εμβολιασμός να είχε γίνει πριν ένα-δύο μήνες και όχι τώρα. Αργήσαμε πολύ. Αλλά και τώρα, από το να μην γίνει εμβολιασμός, είναι σαφές ότι είναι χρήσιμο από το να μην το κάνει κανείς. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον κύριο Πατούλη, κύριε Λαϊάδη. Είναι σημαντικό, αν ένας πολίτης εμβολιαστεί σήμερα, για να το ξέρουν, σε πόσο καιρό και πόσο, μάλλον από πότε και μετά μπορεί να έχει προστασία? Ο εμβολιασμός θα του δώσει την προστασία. Είναι άμεσος. Σε 24-48. Είναι άμεσος, αλλά επαναλαμβάνω, θα πρέπει ιδιαίτερα οι ευπαθείς ομάδες που περιέγραψα, αλλά και αν δει κάποιος ότι αρχίζει μια δύσπνοια εκτός από το εμπύρετο και τον έχει δει και ο γιατρός του, ενδεχομένως θα πρέπει να πάει για περαιτέρω, διότι έχουν χαθεί και νέοι άνθρωποι το τελευταίο διάστημα. Ναι. Έχω και μια περίπτωση. Η έξαρση παρουσιάζεται. Ναι, έβλεπα στο Αγρίνιο 38. Θα σας έλεγα, χάθηκε άνθρωπος 40 χρονών, επειδή είχε ένα εμπύρετο, δεν του έδωσε σημασία, έκατσε στο σπίτι του. Ξέρεις, ο άντρας που δεν πάω στο γιατρό, και χάθηκε σε δύο μέρες. Όχι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ. Την αγάπη σε όλους τους παρευρισκόμενους. Θεωρώ ότι ήταν μια γόνιμη συζήτηση. Μια χαρά. Και ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μας δώσατε. Πολύ.